Για 17 ολόκληρα χρόνια την θεωρούσαν ως απλά μια μάνα που δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον θάνατο του παιδιού της. Έτρεχα προς τη γέφυρα και φώναζα. Θανάση! Όπως έτρεχα έκαμα έτσι και βλέπω το Θανάση κάτω ξυπνούμενο νεκρό. Η Ανδριάννα Νικολάου για χρόνια ολόκληρα κόντρα στο σύστημα λειτουργήσε ως detective, ως αστυνομικός και τόσα άλλα. Ο αγώνας της σκληρός και τα μονοπάτια αδιάβατα, αλλά ποτέ δεν τα έβαζε κάτω. Κόντρα σε μεσοβέζικα πορίσματα και ναι μεν αλλά συνέχιζε να απαιτεί την αλήθεια. Απαιτώ να μάθω την αλήθεια. Κι και γιατί σκότωσαν το παιδί μου. Κομβικό σημείο η ανάδειξη της ιστορίας του Θανάση 2 χρόνια πριν από την εκπομπή 24 ώρες. Μέσω των 24 ωρών η κυρία Ανδριάννα παραθέτει με συγκλονιστικό τρόπο όλα τα στοιχεία σημείο προς σημείο, αφήνοντας εμβρόντιτη την κοινή γνώμη και ασκώντας πίεση στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Στοιχεία που βοούσαν από την πρώτη στιγμή, αλλά έμεναν θαμμένα μαζί με τον Θανάση στο κημητήριο της Αγίας Φύλας, παρά την καταδίκη της Κύπρου από το ΕΔΑΔ για ελλειπή διερεύνηση της υπόθεσης. Θέλαν σώνει και καλά να βάλουν το παιδί μου κάτω από το χώμα. Αλλά μια μέρα όποτε θέλει ο Άγιος Θεός, το παιδί μου θα το βγάλω από το χώμα. Λίγες μέρες μετά την προβολή των 2 επεισοδίων πετυχαίνει την εκταφή των οστών του παιδιού της. Ήταν η ώρα του Θανάση να δώσει την δική του άφωνη μαρτυρία. Αλλά ένας νέος κυκαιώνας καθυστερήσεων και νομικών εμποδίων αναγκάζει την κυρία Ανδριάννα να βγει ξανά μπροστά. Τώρα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η νομική υπηρεσία και το δικαστήριο. Ώσπου η αλήθεια ήρθε στο φως, η λεπτομερής εξέταση των οστών ανέδειξε τις παραλήψεις τόσων ετών, τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και της αλήθειας που ήταν πλέον ξεκάθαρη. Το οστικό έλλειμμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δίχως αμφισβήτηση ότι προέρχεται ή από στραγγαλισμό ή από απαγχωνισμό. Μετά το πόρισμα εμπειρογνωμόνων, η δικαιοσύνη κάνει την δουλειά της, διορίζοντας ποινικούς ανακριτές οι οποίοι παρέδωσαν σήμερα την έκθεσή τους. Μια έκθεση που λέει όσα η κυρία Ανδριάννα έλεγε εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η ίδια τονίζει πως η δικαίωση θα έρθει όταν συλληφθούν οι δράστες.